Του μετεωρολόγου μας, του Τάσου Αρνιακού, πόσο ισχυρό θα είναι το χαμηλό βαρομετρικό που πλήττει τη χώρα μας, ποιες περιοχές θα χτυπήσει αυτή η καταιγίδα τέρας που σάρωσε την Κεφαλονιά και αν Τάσο θα έχει διάρκεια και για την υπόλοιπη νύχτα. Βεβαίως, Ρίτσα, πραγματικά ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που μας έρχεται από τη Σύρτη, από τον κόλπο της Σύρτης στην Αφρική, θα επηρεάσει, επηρεάζει και θα επηρεάσει και τις επόμενες ώρες και αύριο την Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Δυτική Πελοπόννησο, την Δυτική Στερεά, την Δυτική Κεντρική Μακεδονία και την Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία. Τάσο, πριν συνεχίσεις και μας δώσεις την αναλυτική εικόνα, η Κεφαλονιά θα έχει και δεύτερο κύμα απόψε? Ναι, ένα δεύτερο κύμα πλησιάζει αυτή τη στιγμή την Νότια Ζάκυνθο και την Δυτική Πελοπόννησο, το Κατάκολο και τον Πύργο. Και σε λίγο θα επηρεάσει και τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Μάλιστα. Και την Ετωλοακαρνανία, Νάφακτο, Μεσολόγγι, Αγρίνιο και θα συγχωρήσει βόρεια και ανατολικά. Ανάλογη ένταση με αυτό που είδαμε το μεσημέρι στο που χτύπησε το νησί. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι βλέπω τις καταιγίδες, αναλόγου εντάσεως, όπως ακριβώς δείχνει ο χάρτης, θα κινηθεί βόρεια και ανατολικά και θα επηρεάσει τις περιοχές αυτές που ήδη προανέφερα με έντονα φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ενδεχομένως και ανεμοστροβίλους. Ανεμοστροβίλους που κάνουν μεγάλο κακό, όπως ξέρετε, όπως έγινε και στο νεκροταφείο της Κέρκυρας πριν λίγες ώρες, που άνοιξαν οι τάφοι, όπως είχαν ανοίξει και τις προηγούμενες ημέρες στην Πελοπόννησο. Θέλω να πω ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αύριο, Σάββατο, στις ίδιες περιοχές, στο Ιόνιο πάλι, όλα την υπερωτική χώρα, με εξαίρεση την Θράκη. Ενώ καλύτερος θα είναι ο καιρός στην Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που εκεί τα φαινόμενα θα είναι ελάχιστα έως μηδαμινά. Πάντως τα έντονα φαινόμενα αύριο θα έχει η Πελοπόννησος και τα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως δυτικά τμήματα της χώρας. Με έντονα φαινόμενα, εξασθένιση των φαινομένων περιμένουμε το βράδυ στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Αλλά στην Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τα φαινόμενα θα συνεχίσουν και αύριο το βράδυ στις περιοχές αυτές, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, να είναι έντονα και ισχυρά. Αυτό θα έρθει και στην Αττική κάποια στιγμή, φανταζόμαστε την Κυριακή. Θα έρθει και την Αττική απόψε μέχρι αύριο το απόγευμα, οπότε αύριο το απόγευμα περιμένουμε ύφεση των φαινομένων. Τα φαινόμενα στην Αττική θα είναι κατά τόπους έντονα, αλλά δεν φαντάζομαι στην ένταση και την έκταση που ήδη υπάρχει. Έχουμε εικόνα ποια περιοχή της Αττικής θα χτυπηθεί, δυτικά, ανώτια ή ανατολικά? Ο Σαρονικός θα έρθει από το Σαρονικό, από την Αργολίδα, τα Μέθαινα, η Αίγινα, η Αττική, οδός Κορίνθου, Αθήνας. Σε αυτή την περιοχή θα περάσει κυρίως από εκεί, τα δυτικά προάστια της Αθήνας και σιγά σιγά θα φύγει προς τα βόρεια, προς Βιωτία, Φιώτιδα, Φωκίδα, Βιωτία. Και θα ανεβαίνει, ναι. Τα πάνω, ναι. Τα όσα ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ώρες.